Καταρχάς, πώς μπορεί ένας αθλητής να βοηθήσει στην εξέλιξη του αθλητισμού στην Ελλάδα? Εντάξει, σίγουρα όταν είσαι αθλητής, ξέρεις πράγματα ακόμα μέσα στο χώρο είσαι, ξέρεις, γνωρίζεις, έχεις λίγο πολύ κάποιες σκέψεις για το πώς μπορείς να βοηθήσεις. Νομίζω ότι το να μιλάς και να λες την ιστορία σου, όποια είναι και αυτή, μεγάλη ή μικρή, νομίζω βοηθάς τον συναθλητή σου, συνάνθρωπο, να γίνει καλύτερος. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα είναι και πράξεις. Κάνεις πρώτα την ομιλία και μετά από την ομιλία παίρνεις αυτό που πρέπει να πάρεις, να τα κάνεις και πράξεις. Και θεωρώ ότι αυτά τα δύο μαζί βοηθάνε. Θα ανέβεις πάνω στη σκηνή μαζί με τον Ηλία Αναστασιάδη. Μπορεί ένας δημοσιογράφος να βοηθήσει στην ιστεροφημία ενός αθλητή, με αφορμή και το κείμενο που είχε φτιάξει για σένα, το οποίο είχαν πει όλοι τα καλύτερα λόγια? Σίγουρα είναι, ο Ηλίας είναι, τον γνώρισα μετά τους Ολυμπιακούς, κάναμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Κάθε φορά που το διαβάζω συγκινούμε, παρόλο που είναι, και είναι η δική μου κούρσα, βέβαια ξέρω τι έχει τραβήξει το σώμα και η ψυχή μου πίσω από αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο να μπορεί να αποτυπώσει αυτά που νιώθεις και ο Ηλίας αυτό έκανε. Και νομίζω και σήμερα αυτά θα πούμε. Είναι πράγματα που τα έβαλα μέσα στο νερό, μέσα στην ένταση, μέσα στο πάθος, στην αγάπη για αυτό, για το άθλημα. Και το αποτύπωσε σε ένα κομμάτι χαρτί, στην προκειμένη περίπτωση, στη σελίδα, σε 6.000 λέξεις, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είναι και μεγάλο άρθρο, αλλά το αποτυπώνει ακριβώς. Το διαβάζεις, λες και είναι πέντε λεπτά το έχεις διαβάσει πραγματικά. Μπορεί. Βασικά, ο αθλητής πρέπει να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στην ανάπτυξη του αθλητισμού και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να είναι μέσα στον χώρο αφού σταματήσει τον πρωταθλητισμό ο αθλητής και να μείνει στον χώρο από άλλο πόστο. Το να είναι ή συμβουλευτικό ή προπονητικό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η ομοσπονδία μου. Είμαι στην Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή, στο συμβουλευτικό και σίγουρα σαν πρεσβευτής του αθλήματος, των αθλημάτων βασικά, για τους νεότερους. Γιατί χρειάζεται να λέμε την ιστορία μας στα νέα παιδιά που βράζει το αίμα τους, που αγαπάνε αυτό που κάνουν και θέλουν να βελτιωθούν. Και νομίζω ότι με τη βοήθεια ανθρώπων που έχουν υπάρξει αθλητές πολλά χρόνια, νομίζω γίνεται αυτό, ναι. Και μια τελευταία ερώτηση για το κομμάτι του Game Changer. Πόσο θεωρείς ότι βοηθάει προκειμένου να έρθουν κοντά νέος κόσμος στον αθλητισμό? Σίγουρα κάθε τι που έχει να κάνει με τον αθλητισμό βοηθάει. Αυτό χρειάζεται η χώρα μας. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι, νομίζω και μετά τους Ολυμπιακούς, οι διακρίσεις όλων των αθλητών, όχι μόνο τα μετάλλια, αλλά όλων, ήταν πολύ σημαντικές και νομίζω ότι οτιδήποτε γίνεται βοηθάει πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.